κτηματομεσητών real estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα, έτσι να λύσει και τις δικές μας απορίες και τις απορίες των ακροατών, να κάνουμε μια συζήτηση, όπως είπες, για έναν κλάδο ο οποίος έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Θα μας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που ρωτήσαμε τώρα. Αυτό με τις οικοδομικές άδειες ισχύει, κύριε Μπάκα? Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για να σηκώθει μια οικοδομή και γι' αυτό βλέπουμε έτσι το τελευταίο διάστημα αρκετά πετά στη Θεσσαλονίκη? Γενικότερα, υπάρχει, να θυμάστε καλά, από το 2019 αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Είναι μέχρι το 2022. Άρα, πάρα πολλοί αυτοί οι κατασκευαστές μπήκαν στη διαδικασία το γρηγορότερο δυνατόν να εκδώσουν νέες οικοδομικές άδειες και να γίνουν τα κινητά τους. Γι' αυτό το βλέπω αυτό και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πάρα πολύ. Και να σου πω το εξής, ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια λογική όπου πολλά κινητά, πολλά νεόδημητα κινητά πολλούνται ακόμη και από τα σχέδια. Και χαρακτηρίζεται, να σα πω, αυτή τη στιγμή σαν μελόκηπο ζωγράφικο στην Αθήνα, σε ακίνητα 55-65 τετραγωνικά μέτρα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και πολύ έντονο ενδιαφέρον και από Έλληνες, αλλά και από Κύπρους κατά κύριο λόγο, τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξέρετε τώρα, κάποιος που μπορεί να ακούει Σωτήρη, θα λέει, μα καλά, μέσα σε αυτήν την πανδημία υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει να διαθέσει τόσα χρήματα για να αγοράσει σπίτι, γιατί τον ανοικιάσει. Υπάρχει, πάντα υπάρχει. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα ψάχνεις να βρεις να ανοικιάσει σπίτι και δεν το βρίσκεις με τίποτα. Ιδιαίτερα αν θέλεις έτσι λίγο μια σχετικά καινούργια οικοδομή δεκαετίας, 15ετίας. Τώρα, ρε, κύριε Μπάκα, σε αυτό που λέει η Αναστασία, να προσθέσω το εξής. Με συναδέλφους σας και της Θεσσαλονίκης γενικότερα, άκουγα ότι κάπου ανάμεσα στο 15-16 μέχρι το 19. Πουλήθηκε ό,τι φτηνό υπήρχε αρχικά, δηλαδή πολύ παλιά κινήτα που ήταν στα 30-40-50 χιλιάδες ευρώ στη Θεσσαλονίκη και τα ξανάφτιαξαν κάποιοι κυρίως για Airbnb και άλλοι. Υπήρχε πολύ έντονο το φαινόμενο της ανακοίνησης, αγοράζουν των ακινήτων με στόχο την έμεση ανακοίνηση και γραφή στα χρόνια της μίσθωσης. Οπότε είδαμε και σε κλήρες της Θεσσαλονίκης και πάρα πολύ έντονα και στην Αθήνα, αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς εδώ αυτό. Δηλαδή δεν μιλάμε για την Καλαμάτα του τουριστικού προορισμού να μπαίνει έντονα και στο μάτι της Θεσσαλονίκης μίσθωσης και πολύ μικρά ακίνητα να ανακαινίζονται και να εγγράφονται. Τώρα βέβαια αυτό που περιγράφεται, πάμε στο σήμερα, είναι διαφορετικό. Η αίσθηση είναι λοιπόν ότι κάποιοι είχαν κρατημένα χρήματα, ένα μικρό σεντούκι και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνουν κάποια επένδυση. Για να πάρουν κάτι πραγματικά, όπως λέτε, σε ατετραγωνικά διαχειρίσιμα και να είναι καινούριο, είτε για τα παιδιά τους είτε για εκμετάλλευση. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη φάση τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τελευταία και αυτό δεν πούμε το εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2020 είχαμε αύξηση της έκδοσης τεραστικών δανείων του 2019 κατά 10%. Το 2019 είχαμε 625 εκατομμύρια, το 2020 687 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δηλώνει ότι ο κόσμος στρέφεται πλέον και στον δανεισμό, αλλά με στόχο την αγορά κοινή. Παράλληλα, εντός του 2020 είχαμε και αύξηση των καταθέσεων κατά 17,6 δισεκατομμύρια και παράλληλα τον Φεβρουάριο μήνα είχαμε καταθέσεις αυξημένες κατά 740 εκατομμύρια ευρώ σχέση με τον Ιανουάριο του 2021. Που σημαίνει ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είχε ένα εμπόδιο στην άκρη, μπήκε στην διαδικασία να έχει την ίδια συμμετοχή που έχει το που είναι 20-30%, και από εκεί πέρα μπορεί να είναι μετανισμό. Επιπλέον, να πούμε το εξής, ότι 10 χρόνια μνημονίων αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι η αγορά είχε καθίσει πραγματικά πάρα πολύ και είχαμε δει και μειώσει των τιμών τη τάση 42% μέσα στα αρχικά στον ελληνικό χώρο. Άρα υπήρξαν επενδυτικές ευκαιρίες. Δημιουργήθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν λίγοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι μπήκαν σε διαδικασία να επενδύσουν εκ την περιουσία και συνεχίζουν να επενδύουν σε αυτή. Κύριε Μπάκα, δεν είναι λίγο υπερβολή όμως αυτό? Τι θέλω να πω? Επειδή ακολουθώ με τα ρεπορτάζ που κάνουμε και στο Αγίον και γενικότερα τα τελευταία γενικά 7 χρόνια κυριολεκτικά μήνα-μήνα την κατάσταση. Κάθε φορά άκουγα από συναδελφούς ότι ακόμα είναι ακριβά τα ενίκια, ακόμα είναι ακριβά τα ακίνητα. Σε σύγκριση βέβαια με το μέσο μισθό. Και αν αφαιρέσουμε ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδας που έχει ένα σταθερό εισόδημα, σύνταξη ή κάτι άλλο. Αυτό που περιγράφεται και είπατε πριν ότι... Κάποια από τα σχέδια πλέον διεκδικούν ένα καινούριο γιατί κατασκευάζεται αυτόν τον τρόπο. Και έτσι όπως το καταλαβαίνω, ξαναφουσκώνει λίγο η τιμολόγηση. Για το μέσο Έλληνα και το μέσο εισόδημα, η αγορά πάλι δεν είναι ακριβή. Να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δει του σχετισμού πόσο κοστίζει ένα ενίκιο σπιτιού και πόσο στοιχίζει αυτή τη χώρα μας, είναι φτηνότερο από το απλό ενίκιο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τοκίνηση σε πολλά μέρη της χώρας μας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τώρα που μπαίνει σε διαδικασία να αγοράσουν σπίτια, κατά κύριο λόγο είναι είναι νέα ζευγάρια, ηλικία 35-45 ετών, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ένστοτοι, οι οποίοι κάνουν το γάμο του άνθρωπου, μαζεύουν κάποια χρήματα το γάμο του
σαν ιδέα συμμετοχή και μέσα στην εταιρεία του δανεισμού. Είναι αυτή τη στιγμή οι γονείς, οι οποίοι έχουν πάρει και λεφτά πάνω από τις εργασίες τους και πήγαν στην εταιρεία να δώσουν αυτή την ιδέα συμμετοχή στα παιδιά τους για να μπορέσουν να δώσουν ένα σπίτι. Ή παράλληλα βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μπουν στην εταιρεία να πουλάνε ένα σπίτι, ένα φυσικό ή κάτι που έχουν στο χωριό τους για να μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί ενεργά σαν ιδέα συμμετοχή και να αγοράσουν πάλι ένα σπίτι καινούριο. Γενικότερα έχετε δείξει το που λέτε, γιατί το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια έρευνα και λέγεται το εξής, ότι το 82% των Ελλήνων καταναλώνουν πάνω από το 40% των συνδεμάτων του για το ενίκιο του. Όταν αυτή τη στιγμή το μέσο κοστολόγιο μίσθωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνάει το 25%. Αν τα βάλουμε κάτω αυτά όλα, βλέπω ο κόσμος ότι τα ενίκια συνεχώς αυξάνονται, οι τιμές των ακινήτων παίρνουν την ανίουσα, αλλά συμφέρει αυτή τη στιγμή, όπως είπα συγκεκριμένα, σημερινά δεδομένα, κάποιος να μπει στην εργασία αγοράς κατοικίας. Ή αν όχι συμφέρει, για να συνεχίσω τη σκέψη σας, γιατί όταν είχα διαβάσει και εγώ κάποια νούμερα σαν αυτά που είπατε, διάβαζα ότι αυτό δεν είναι cost effective. Δηλαδή δεν είναι εφικτό να δίνεις από το μισθό σου σχεδόν το μισό για νίκιο. Δεν και παραπάνω. Επιτρέψτε μου, σε μερικές περιπτώσεις είναι και παραπάνω. Έτσι. Και έτσι. Μετά τις αργές αυξήσεις του 2019. Αλλά και μετά τις μειώσεις των μισθών, κύριε Μπάκα. Οι μισθοί έπεσαν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα ενίκια βέβαια δεν έπεσαν καθόλου. Έχετε δίκιο. Ξέρετε, γιατί μου ρωτάνε πάρα πολύ συνάδελφοί σας για ποιο λόγο τα ενίκια είναι σε τόσο πολύ ψηλά επίπεδα και δεν επηρεάζουν. Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. 10 χρόνια μνημονίων, 10 χρόνια χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, 10 χρόνια χωρίς απόθεμα ακινήτων. Οπότε συνέβη. Αυτά τα 10 χρόνια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στο παρελθόν αγόραζαν ακίνητα, πηγαίνουν και αγόραζαν ένα σπίτι, 2007, 2006, 2005, και το προηγούμενο διάστημα λόγω των μνημονίων βρήκαν διαδικασία να φταθούν σε ηλικία. Άρα την δεκαετία αυτή τη κρίση, όλα αυτά τα κίνητα που διατίθενται στην αγορά νοικιάστηκαν. Είναι νοικιασμένα ήδη, είχαν μπροστά πουλήθηκαν. Βέβαια, υπάρχει μια παράμετρο. Υπάρχει μια παράμετρο σε αυτό που λέτε και συνθέτω πληροφορίες από συναδέλφους σας. Πάρα πολλά ακίνητα βρέθηκαν μετά από την χρεοκοπία νοικοκυριών. Γιατί όταν πήρε κανείς 300.000 ευρώ, ένα 90 το 2005-2006, γιατί ο μισθός του ήταν 2.000, στη συνέχεια δεν μπόρεσε φυσικά με την καταστροφή να το συντηρήσει και πήγε στην τράπεζα. Συνάδελφοί σας λοιπόν λένε ότι παρέμειναν και παραμένουν και πολλά ακίνητα, ένα πολύ μεγάλο απόθεμα, στα χέρια τραπεζών, οι οποίες ακόμα δεν τα βγάλαν προς ενοικίαση. Ισχύει αυτό που λέτε και το δούμε στο άμεσο μέλλον. Στο επόμενο 5-6 χρόνια θεωρώ ότι οι τράπεζες λοιπόν να μπουν σε δικασία το να αξιοποιήσουν τα ακίνητα μέσα από το φυλάκιό τους. Είτε λέγεται εκποίηση μέσω πληστηριασμού, είτε λέγεται αξιοποίηση μέσω του μισθώματος. Οπότε είναι λίγο τεχνητή η έλλειψη. Δηλαδή, γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι ο ρυθμός θα είναι μικρότερο. Δηλαδή, και οι τράπεζες θέλουν να κρατήσουν τις αξίες σε ένα επίπεδο. Θέλουν να διοικητεύσουν όλα αυτά τα ακίνητα να κρατήσουν στην αγορά. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει σε πολύ. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, για να εξηγήσουμε λίγο όπως το περιγράψατε, είναι τεχνητό αυτό που συμβαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό. Εγώ άκουσα για κάτι νούμερα συγκλονιστικά για χιλιάδες ακίνητα τα οποία, επειδή οι τράπεζες, πολύ σωστά είπατε, τις αξίες τους είτε πουλώντας τα είτε νοικιάζοντας τα, δεν θέλουν να τις χάσουν και τις κρατάνε ως χαρτοφυλάκιο στην ουσία, δηλαδή είναι στα Excel, να το πω απλά. Με αυτόν τον τρόπο και οι τιμές των ενοικίων στα ακίνητα παραμένουν υψηλές. Και δεν είναι πολλά διαθέσιμα για αγορά, ενώ θα μπορούσε να ήταν αγορά και να βγουν μέσω των πληστηριασμών. Άρα λοιπόν είναι και λίγο τεχνητό αυτό που ζούμε. Τώρα πάμε λίγο να πάμε λίγο και στην επαγγελματική στέγη, γιατί ένα κομμάτι το είδαμε με την κατοικία. Να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά, έτσι λίγο και με τα καταστήματα και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί. Γιατί ζήτηση για σπίτια, ωραία, υπάρχει. Για καταστήματα υπάρχει, κύριε Μπάκα. Για καταστήματα αυτή τη στιγμή, θα σα πω εξής, οι εμπορικές πιάτσες σε κάθε πόλη τη χώρα μα, κεντρικές εμπορικές πιάτσες, δεν επηρεάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, υπάρχει πανδημία του κορονοϊού, ναι, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στα εμπορικά καταστήματα, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα κινήτων. Θα σα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, σε κέντρο τη Αθήνα, στου δημοφιλεί δρόμου κεντρικού του Κορονακίου, υπήρχαν διαθέσιμο τον Νοέμβριο μήνα 80 ακίνητα, 80 καταστήματα, που είτε οι ιδιοκτήτες τα πουλούσαν, είτε είχαν βγάλει προς ενοικίαση. Καταστήματα που κατά κύριο λόγο κάποιοι επιχειρηματίες θέλησαν να κλείσουν την επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Εγώ θα σας πω όμως μια εικόνα που την είδαμε πριν λίγες ημέρες. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Μοδέμπα Λαωρίτου, που ήταν τρία μαγαζιά κλειστά, που κατέβασαν ρολά εν μέσω πανδημίας, τα δύο μαγαζιά αυτή τη στιγμή άνοιξαν υπό μια διεύθυνση με επιχειρηματίες. Που σημαίνει ότι πάντα σε μια πανδημία, πάντα σε μια κρίση, δημιουργούνται νέα δεδομένα, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για κάποιους άλλους. Άρα οι βασικές εμπορικές πιάτσες οποιασδήποτε πόλης παραμένουν σταθερές. Αυτές που μπορούν να επηρεαστούν είναι οι δεύτερες εισαγωγικά, αν επιτρέπετε την έκταση, εμπορικές πιάτσες. Εκεί μπορούμε να δούμε αλλαγές. Σήμερα υπάρχει ζήτηση, και πάντα υπάρχει ζήτηση,
θέμα είναι πόσο μισθό είναι το ακίνητο που ζητά. Δεν είναι και θέμα για τριτέ. Εγώ αυτό που βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσον αφορά τουλάχιστον και τη Αθήνα και σε άλλε μεγάλε πόλει, είναι ότι οι μεγάλε εταιρείε, τα μεγάλα brand, θέλουν σε διαδικασία να συνδέσουν το μίσθιο, το μηνύο μίσθιο, με τον τζίρο του καταστήματο. Δηλαδή, αν κάποιο π.χ. ζητούσε 3.000 ευρώ ενίκιο αυτή τη στιγμή, έχετε τη συγκεκριμένη εταιρεία, πολυεθνική, και λέει να σου δίνω εγώ 1.500 ευρώ το μήνα και ένα ποσοστό του τζίρου μου. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν υιοθετήσει οι Έλληνες ιδιοκτήτες. Και κάτι που συνέβαινε σε εμπορικά κέντρα πολλές φορές. Ακριβώς. Γιατί να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πολλές φορές τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, αυτό δεν το ξέρουν οι πολλοί, δεν έχουν ακριβώς ένα ενίκιο κάποιοι που έχουν ένα anchor store, ειδικά ένα μεγάλο κατάστημα, ένα βαρχίδα μιας μάρκας, αλλά έχουν ένα ενίκιο το οποίο συνδέεται με το τζίρο. Δηλαδή παίρνει αυτός που διαχειρίζεται κάποια ποσοστά ανάλογα με το πώς πάει καλά η δουλειά. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, Αναστασία, θα ρωτήσω τον κύριο Μπάκα. Θέλω να δούμε λίγο τα οικιστικά ακίνητα τα οποία ζητάμε από εδώ και πέρα. Έχω καταλάβει ότι πλέον οι περισσότεροι δεν χρειάζονται το γραφειάκι που είχαν στο κέντρο, ειδικά αν είχαν, παρήχαν υπηρεσίες, αν ήταν λογιστές. Θεωρείς δηλαδή ότι δάσκαλοι, τώρα πιλάτες, με την τηλεργασία και με διάφορους άλλους τρόπους έχουμε βρει εναλλακτικές από το σπίτι. Αλλά τι γίνεται τώρα, Αναστασία. Αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να μας πει ο κύριος Μπάκας αν ισχύει όντως, γιατί έτσι το καταλαβαίνω και το βλέπω. Το βλέπω από τα Zoom και τα διάφορα άλλα τα οποία είναι ανοιχτά προς μίσθωση ή θέαση. Θα θέλαν τώρα όμως ένα σπίτι που να έχει και χώρο ειδικευμένο. Να έχει ένα χώρο για να κάνει κανείς εκεί ένα μικρό γραφείο, να κάνει εκεί ένα μικρό στούντιο, οτιδήποτε άλλο. Άρα τι γίνεται στα οικιστικά κίνητα, πάμε σε μια διαφορετική σειρά από απαιτήσεις του ενοικιαστή. Γενικώς δεν πούμε το εξής. Οποιοδήποτε δούλευε με την εργασία σε πρώτο lockdown και δουλεύει ακόμα με την εργασία, όταν είδε να ανεβαίνουν τα κρούσματα τον Οκτώβριο μήνα, σκέφτηκε ότι θα είναι σίγουρο σε ένα δεύτερο lockdown. Σκέφτηκε ότι ήταν πολύ διαφορετικά το να μπορούσε να βρισκόταν σε ένα προάστιο οποιαδήποτε μεγάλη πόλη και παράλληλα να έχει έναν χώρο να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το γραφείο του μέσα στο σπίτι. Άρα βλέπουμε σιγά σιγά ότι υπάρχει μια τάση για διάφοροι ενοικιαστές να μπουν σε διαδικασία να αναζητούν ένα ακίνητο με περισσότερα τετραγωνικά μέτρα με ένα πλέον δωμάτιο για χρήση γραφείου. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δουλεύουν μέσω ίντερνετ. Είτε κάνουν personal training, κάνουν yoga, είτε είναι λογιστές, είτε έχουν παροχή υπηρεσιών, είτε οτιδήποτε. Παράλληλα, θα πούμε το εξής. Λόγω των αυξημένων ενοικίων, των ζητούμενων ενοικίων, το να δει κάποιος ένα σπίτι νεότερο σε πλούπα τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβανόμαστε ότι θα κληθεί στα προάστια των πόλεων. Και όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε την Αθήνα, δεν εννοούμε βούλα, γλυφάδα, που είναι ακριβά τα ενοικία, θα κινηθεί στα ανατολικά, θα φύγει στην Παλίνη, θα πάει στη Μαρκόπουλο, σε Πόρτο Ράφτη, ή στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, δεν έχουμε θεωρηθεί στο άμεσο μέλλον, εάν παραμείνει την εργασία, αν παραμείνει το κυκλικό. Το κυκλικό ωράριο, δηλαδή το να πηγαίνουμε στη δουλειά μας δύο φορές την εβδομάδα ή τρεις φορές την εβδομάδα, θα δούμε και πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι είχαν σκεφτεί, είχαν μπει σε εργασία να διαμένουν πλησίων των εργασιών τους, δηλαδή πλησίων των επιχειρήσεων ή στο κέντρο των πόλεων, να μπουν σε εργασία να σκεφτούν να μετακομίσουν, να μεταφερθούν σε ένα προάστιο, το οποίο να μπορούν να έχουν ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά, με ψηλά τετραγωνικά μέτρα και να μορφώσουν ένα δικό του χώρο εργασία εντός κατοικία. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει υιοθετηθεί πάρα πολύ στην Αγγλία, στη χώρα μας. Αρχίζει σιγά σιγά και το σκέφτεται ο κόσμος. Όχι μόνο λόγω του lockdown, αλλά λόγω και των τιμών. Δηλαδή των αυξημένων ζητούμενων ενοικίων. Να το πούμε λίγο, όπως το σκέφτομαι και το εξηγείτε. Εάν είναι να δίνει κάποιος 600 ευρώ, 500 ευρώ ενοίκιο στην Αθήνα και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη και δίνει 250-300 για έναν χώρο που στεγάζει τη δραστηριότητά του. Μα γιατί δεν του συμφέρει να πάρει, που είναι και φθηνά σε αυτή τη φάση, με 600-700 ευρώ. Τετραγωνικά, λίγο έξω από την πόλη. Μπορεί να μην είναι μόνο κατοικία, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο διαμέρισμα. Γενικότερα υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή. Και για τα διαμερίσματα που είπατε, να πούμε κύριε Μπάκα, ότι τα τελευταία χρόνια τα μεγάλα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη το ξέρω σίγουρα, μένα ξενίκιαστα. Ο κόσμος δεν ήθελε 120-130 τετραγωνικά, κάτι που ήταν παλιότερα πολλά σπίτια τέτοια τις δεκαετίες του 70 και του 80, και έψαχνε το 60-70. Τώρα όμως, αν θέλω να κάνω έτσι τη ζωή μου, να φτιάξω δηλαδή και 20-30 τετραγωνικά το χώρο τον εργασιακό ή να έχει και το παιδί χώρο να κάνει τηλεεκπαίδευση δικό του, αλλάζει το πράγμα, αρχίζει και γυρίζει. Ξέρετε κάτι, αυτό που έχετε απόλυτο δίκιο και αποτυπώνεται και από τα στοιχεία που προκύπτουν από το Μητρό Μεταβιβάσεων Αξιών. Θα σας πω το εξής, ότι το πιο δημοφιλή ακίνητο αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθηναίων είναι το ακίνητο 51-75 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή εκεί έχει το συγκεκριμένο ακίνητο, ακίνητο που δέχεται τις περισσότερες πράξεις τα τελευταία 4 χρόνια. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν επιλέγει πολύ μεγάλα ακίνητα. Άρα συμφωνώ απόλυτα μαζί σε αυτό που λέτε.
Κύριε Μπάκα, λοιπόν, Αναστασία. Ναι, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικότατος όσον αφορά και τις κατοικίες, τους επαγγελματικούς χώρους. Εντάξει, θα δούμε το πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι και ο δικός σας ο κλάδος πρέπει να πέρασε πολύ δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Σπίτια δεν υπήρχαν να δώσετε, ούτε να νοικιάσετε, ούτε να πουλήσετε. Εντάξει, τώρα λίγο θα αρχίσετε να κλείσετε. Είναι ένας κλάδος ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην οικονομία της χώρας. Αν δούμε την ενεργή συμμετοχή της κλιματαγοράς γενικότερα, είτε μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων, είτε μέσω των νέων κατασκευών, είτε μέσω της Golden Visa, θα δούμε πραγματικά ότι η κλιματαγορά έχει πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι ένα κλάδο ο οποίο, εάν στηριχθεί σωστά, εάν γνωρίσουμε σωστά την συγκεκριμένη κλάδο με ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, πραγματικά θα βοηθήσει την οικονομία τη χώρα μα, γιατί είναι συνδεδεμένο με 3.000 επαγγέλματα. Καλή σα ημέρα, κύριε Μπάκα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σα, λοιπόν, Σωτήρη.